Αγαπητοί προσκεκλημένοι, εξοχότατοι πρέσβεις, φίλες και φίλοι, εσείς φτάσαμε στην έκτη οικονομική διάσκεψη της ΕΝΕ, έναν θεσμό, μάλλον μια διάσκεψη που την κάναμε θεσμό, εξαιτίας της διεισδυτικότητας και της παρεμβατικότητας όλων των προηγουμένων. Συνήθως την διάσκεψη αυτή την πραγματοποιούμε την Άνοιξη, όμως λόγω ειδικών συνθήκων φέτος αποφασίσαμε να την κάνουμε τώρα και νομίζω ότι η σημερινή ημέρα είναι πιο επίκαιρη από ποτέ να ακούσουμε καινούρια πράγματα και πράγματα τα οποία εμπίπτουν στα καινούρια δεδομένα στη χώρα και βεβαίως σε αυτά τα οποία όλοι προσδοκούμε να συμβούν στο επόμενο διάστημα. Σήμερα λοιπόν δεν έχω σκοπό να καταθέσω προβληματισμούς, να κάνω απολογισμούς ή να απαριθμίσω τις πολλές και σύνθετες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Και αυτό γιατί και τα προβλήματα τα ξέρουμε και τις λύσεις τις έχουμε σκιαγραφίσει και στην εθνική προτεραιότητα της επιτάχυνσης της ανάπτυξης έχουμε πλέον ευρύτατη συμφωνία, αλλά βεβαίως και η πολιτεία προβάλλεται και αυτή αποφασισμένη να ολοκληρωθούν οι κέρυες μεταρρυθμίσεις. Αυτό λοιπόν που εγώ θέλω να μοιραστώ μαζί σας είναι μια πρακτική πηξίδα βγαλμένη μέσα από το ελληνικό επιχειρήν, μέσα από την αγορά για την μεγιστοποίηση της υπεραξίας σε όλο το φάσμα της ελληνικής οικονομίας. Με τις αλλαγές που έχουν λάβει η χώρα το τελευταίο διάστημα, το επιχειρηματικό κλίμα στην Ελλάδα έχει αλλάξει αποφασιστικά τόσο μεταξύ ημών όσο και σε επίπεδο ξένων επενδυτών. Ενώ θετικά έχει αλλάξει και η εκτίμηση για τις μακροπροοπτικές της χώρες σε σημαντικά ευρωπαϊκά και διεθνή οικονομικά κέντρα λήψης αποφάσεων και φόρα. Βεβαίως, όσο αλήθεια είναι το παραπάνω, άλλο τόσο αλήθεια είναι πως οι θετικές αυτές αλλαγές είναι πρωτίστως σε επίπεδο ψυχολογίας, αποτίμησης, εικόνας της χώρας και μέρος μιας συνολικά ευμενούς υπόσχεσης. Το θετικό αυτό momentum, λοιπόν, είναι ευθύνη και της κυβέρνησης, αλλά και της εγχώριας επιχειρηματικής κοινότητας, να το μετουσιώσουμε σε πραγματικότητα, με γρήγορη ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων από την μια πλευρά και τάχιστη ολοκλήρωση επενδύσεων και λήψη νέων επενδυτικών πρωτοβουλειών από την άλλη, με στόχο να γίνει η Ελλάδα μια χώρα πραγματικά φιλική στην επιχειρηματικότητα, όπου Έλληνες και ξένοι θα επενδύουν με πίστη και ασφάλεια δικαίου. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο μία σύγχρονη και αποτελεσματική ελληνική δημόσια διοίκηση, απαλλαγμένη από τις παθογένειες του παρελθόντος, σε συνδυασμό με μία νέας εποχής ήθους και αντίληψης ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας, να συνδιαμορφώσουμε το νέο παραγωγικό μοντέλο, με αιχμή την καινοτομία, άρμα την παραγωγικότητα και ασπίδα την ανταγωνιστικότητα. Έτσι, θα προσελκυθούν ταυτόχρονα ποιοτικές και στρατηγικές ξένες επενδύσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες με υψηλή προστιθέμενη αξία για την ελληνική οικονομία, με ανταποδοτικότητα για την κοινωνία, που θα δημιουργήσουν πολλές νέες και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας, θα αποτελέσουν πόλο έλξης ταλέντου και τεχνογνωσίας από το εξωτερικό προς την Ελλάδα. Και όχι καιροσκοπικές επενδύσεις, οι οποίες τεχνιέντος προεξοφλούν το λεγόμενο country risk, προσδοκώντας σε τεράστιες αποδόσεις μέσα σε μικρό χρόνο, χωρίς να επενδύουν σε υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό και χωρίς να αποδίδουν τη δέουσα υπεραξία στην ελληνική οικονομία, κοινωνία και περιβάλλον. Άρα, η χώρα πρέπει συνειδητά να προσανατολιστεί προς ποιοτικές επενδύσεις, μακρόπνοες, στρατηγικού χαρακτήρα, εγχώριες και διεθνείς συνέργειες που χτίζουν κλίμακα, μεγιστοποιούν την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα, ενισχύουν την καινοτομία με διαρκή έρευνα και ανάπτυξη και θέτουν τα θεμέλια για μια μακρόπνοη, στέρεη και βιώσιμη ανάπτυξη. Έτσι, θα μεγιστοποιηθεί ο πλούτος για τη χώρα, για τους εργαζόμενους, την κοινωνία, αλλά και για τους επενδυτές που θα ανταμυφθούν για την επιλογή τους να έρθουν στην Ελλάδα. Είναι ιδιαίτερα θετικό πως τα σύννεφα της ακραίας λιτότητας των μνημονίων έχουν απομακρυνθεί και μαζί τους και η μεγάλη αβεβαιότητα. Παραμένει όμως η προβληματικά υψηλή δέσμευση για πρωτογενή πλεονάσματα, μια αναπτυξιακή τροχοπέδη που πρέπει να αρθεί το ταχύτερο. Κάτι που άμεσα άλλωστε ανέδειξε η ΕΝΕ σε ειδικό ταξίδι που πραγματοποίησε την προηγούμενη χρονιά στο Βερολίνο και τη Γερμανική Βουλή. Παράλληλα,
Επίσης, πολύ θετικό είναι πως έχουμε μπει σε μια νέα κανονικότητα, σε ένα νέο normal, με όρους επανακίνησης και όχι επιστροφής στο παρελθόν. Αυτό είναι μεν αισιόδοξο, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε πως το νέο σημείο ισορροπίας, το σημείο εκκίνησης δηλαδή, είναι πολύ χαμηλότερο από εκεί που βρισκόμασταν πριν από 10 με 12 χρόνια. Προσθέτως, είναι πράγματι ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη η πλήρης άρση των capital controls. Επισφραγίζει την έξοδο από μια δύσκολη περίοδο για την ελληνική οικονομία και ανοίγει το δρόμο, συμβολικά κυρίως, για μια επανεκκίνηση και στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας. Με την υποσημείωση βέβαια πως το ότι η οικονομία λειτουργήσε και άντεξε τόσα χρόνια υπό καθεστώς κεφαλαιακών ελέγχων, υπογραμμίζει μεταξύ άλλων το πόσο μεγάλο παραμένει το σκυρό κομμάτι της οικονομίας μας σε όλο της το εύρος. Στα ιδιαίτερα θετικά αυτής της στιγμής έρχονται να προσθεθούν και τα όσα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ, τόσο στον τομέα των μεταρρυθμίσεων, όσο και στον τομέα των κινήτρων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, στα οποία αναγνωρίζουμε και την προσπάθεια που γίνεται να διαμορφωθεί ένας νέος ενισχυμένος αναπτυξιακός νόμος. Καλωσορίζουμε επίσης συνολικά το πλαίσιο που περιέγραψε ο Πρωθυπουργός για τη σχέση της πολιτείας με την επιχειρηματικότητα και την κοινωνία. Ως εκπρόσωποι της υπεύθυνης, υγιούς, δυναμικής επιχειρηματικότητας, προσυπογράφουμε τη ρίση του Πρωθυπουργού πως οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους και ότι όπως το κράτος θα δώσει κίνητρα για την τόνωση του επιχειρήν, έτσι και εμείς θα επενδύσουμε αποφασιστικά και υπεύθυνα, θα αναπτυχθούμε με τρόπο βιώσιμο και αηφόρο, τηρώντας απόλυτα τις υποχρεώσεις μας απέναντι στους εργαζομένους μας και το κράτος. Άλλωστε, η ΕΝΕ έχει στην καρδιά του πιστεύω της την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, με πυλώνες, τη σωστή εταιρική διακυβέρνηση, την εταιρική κοινωνική ευθύνη και υπευθυνότητα, με δεσμεύσεις αηφορίας, καθώς και δικλείδες ασφαλείας και με τον κατάλληλο εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο. Κάτι που υπογραμμίζεται και στα δύο σχετικά paper που προσφάτως παρουσίασε η ΕΝΕ. Χαιρόμαστε λοιπόν ιδιαίτερα που από φωνή βόντος εν τη ερήμο, τουλάχιστον έτσι αισθανόμασταν για πολλά χρόνια, πλέον το νέο εθνικό αφήγημα δείχνει να είναι σε απόλυτη σύμπνοια με κεντρικές θέσεις και κατευθύνσεις που υπηρετεί και αναδεικνύει διαχρονικά η ΕΝΕ. Επιστρέφοντας λοιπόν στο μεγάλο στοίχημα της επόμενης διετίας, το κλειδί είναι η αλλαγή κλίματος που καταγράφεται να επικυρωθεί με συναλλαγές στην πραγματική οικονομία. Κάτι που μέχρι τώρα φαίνεται να συμβαίνει πρωτίστως στο real estate, τον τουρισμό και ως ένα βαθμό την ενέργεια. Επίσης, σημαντικά έργα υποδομής που είναι προγραμματισμένα πρέπει να ολοκληρωθούν τα επόμενα χρόνια, δημιουργώντας έτσι μεγάλα περιθώρια για παραγωγικές ιδιωτικές επενδύσεις, στις οποίες αξίζει πολλαπλά να πρωτοστατήσουν οι ελληνικές επιχειρήσεις. Γιατί ο αφελληνισμός του επιχειρήν, που έχει ξεκινήσει ήδη σε κάποιους κλάδους, πρέπει να μας κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου. Ταυτόχρονα και συμπληρωματικά, πρέπει να προχωρήσει τάχιστα και αποφασιστικά η ψηφιοποίηση του κράτους και η απλοποίηση της γραφειοκρατίας. Στον ιδιωτικό τομέα, αντίστοιχα, καλούμαστε να προχωρήσουμε τάχιστα με την ψηφιακή μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό σε όλο το φάσμα της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Η ΕΝΕ, συνδυαστικά με τα παραπάνω, έχει υπογραμμίσει μέσα από συγκεκριμένες δράσεις την υψηλή προστιθέμενη αξία που παράγει η γεφύρωση της νεοφυούς καινοτόμου ανατρεπτικής startup επιχειρηματικότητας και των μεγάλων παραδοσιακών καθιερωμένων επιχειρήσεων. Αντίστοιχα, έχουμε αναλάβει σειρά πρωτοβουλειών για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων μέσα από στοχευμένα εργαστήρια ανταλλαγής εμπειρίας που αναδεικνύουν την αξία της διαρκούς καινοτομίας και την ανάγκη για στρατηγικές συνέργειες προκειμένου να χτιστούν λειτουργικά δίκτυα ευρείας διανομής και να επιτευχθεί κλίμακα. Ενώ παράλληλα, με αιχμή την ΕΝΕ International, μεταξύ άλλων, έχουμε αναλάβει και μία σειρά από διεθνείς δράσεις και πρωτοβουλίες που έχουν στόχο να δώσουν μια νέα διάσταση στις σχέσεις με τον ομογενειακό ελληνισμό,
που θα επενδύει στη χώρα στη βάση επιχειρηματικών ευκαιριών και όχι ελεημοσύνης. Τέλος, στην ΕΝΕ θεωρούμε το σεβασμό στο περιβάλλον και την αειφορία κεντρική ευθύνη του σύγχρονου Έλληνα επιχειρηματία, ενώ δεδομένων των δώρων της φύσης που απολαμβάνει η Ελλάδα, τον ήλιο, τον αέρα και το κύμα, θα πρέπει να είμαστε τα επόμενα χρόνια σαν χώρα στην πρώτη γραμμή, αν όχι πρωταθλητές, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αξιότιμοι σύνεδροι, αγαπητοί φίλοι, επιτρέψτε μου να κλείσω με μία πρακτική διαπίστωση. Τα επόμενα χρόνια, το μεγάλο στοίχημα είναι ουσιαστικά να αντιστρέψουμε τη σχέση έλξης μεταξύ οικονομικού και ανθρώπινου κεφαλαίου. Και τι εννοώ? Στα χρόνια που προηγήθηκαν, είδαμε το διεθνές οικονομικό κεφάλαιο να προσελκύει προς αυτό το εγχώριο ανθρώπινο κεφάλαιο, δημιουργώντας έτσι το φαινόμενο του brain drain. Τώρα είναι η ώρα όχι απλά να σταματήσουμε το φαινόμενο αυτό συγκρατώντας τα ελληνικά μυαλά στον τόπο τους και να επαναπατρίσουμε αυτά που έφυγαν, να πραγματοποιήσουμε δηλαδή brain gain, αλλά να πάμε και ένα βήμα παραπάνω. Να αναστρέψουμε πλήρως αυτό το μοντέλο. Το πολύ ψηλού επίπεδου εγχώριο ανθρώπινο κεφάλαιο που έχει η χώρα δηλαδή, να παραμείνει σε αυτή και να προσελκύσει εκείνο αυτή τη φορά το οικονομικό κεφάλαιο να εισρεύσει στη χώρα. Το διεθνές οικονομικό κεφάλαιο, δηλαδή, να ακολουθήσει το ανθρώπινο. Τα ελληνικά μυαλά να προσελκύσουν το κεφάλαιο και όχι το αντίθετο όπως έγινε στα χρόνια της κρίσης. Τώρα είναι η στιγμή να διαμορφώσουμε τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες για να συμβεί αυτό που περιέγραψα, μέσα από υποδομές, κίνητρα και πρωτοβουλίες που έχει αποδειχθεί πως μπορούν να δράσουν ως πόρος έλξης για το οικονομικό κεφάλαιο, όπως είναι τα εργαστήρια καινοτομίας, οι ζώνες επιχειρηματικότητας, οι ερευνητικοί κόμβοι, οι ζώνες R&D, καθώς επίσης και φορολογικά και κάθε μορφής σχετικά κίνητρα. Κλείνοντας, απευθυνόμαστε προς τη νέα κυβέρνηση με την ευχή να υλοποιήσει τις εξαγγελίες της και να μας εκπλήξει με περαιτέρω πρωτοβουλίες, δίδοντάς μας το σήμα να σταματήσουμε εμείς οι επιχειρηματίες πλέον να αγωνιούμε και να παράγουμε θέσεις που αφορούν σε μέτρα, αντίμετρα και γενικά που έχουν να κάνουν με ζητήματα της μακροοικονομίας και να μπορέσουμε να εστιάσουμε απερίσπαστοι στην ανάπτυξη των εταιριών μας και την αξιοποίηση των τεράστιων ευκαιριών, οριζόντιας αλλά και διεθνούς διασύνδεσης των ελληνικών επιχειρήσεων σε όλο το φάσμα της οικονομίας. Χτίζοντας πάνω σε αυτή την προοπτική και αισιοδοξία, η φετινή έκτη ετήσια οικονομική διάσκεψη της Ένωσής μας εστιάζει ακριβώς στους άξονες που υπογράμμισα και είναι ένα αποτέλεσμα ευρύτατων συνεργασιών με κορυφαίους φορείς και επιχειρήσεις εντός και εκτός Ελλάδας. Αισθανόμαστε λοιπόν τόσο δικαίωση για τις θέσεις μας που έχουν πλέον υιοθετηθεί και ενταχθεί στην Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική, όσο και αισιοδοξία για την επόμενη μέρα στην ελληνική επιχειρηματικότητα, για την οποία η ΕΝΕ έβαλε πλάτη στα δύσκολα χρόνια της κρίσης και στα επόμενα θα συνεχίσει να δίνει δυναμικά το παρόν ως αρρωγός και σύμμαχος κάθε ουσιαστικής αναπτυξιακής προσπάθειας. Σας ευχαριστώ πολύ.